είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Ένα μήλο την ημέρα. Ένα μήλο την ημέρα. Το γιατρό δεν κάνει πέρα. Έτσι αποφασίσαμε να βγούμε στον αέρα. Πήγαν τα καλύτερα μας χρόνια να σπουδάσουμε, να γίνουμε γιατροί. Και μας έχουνε του κλώτσου και του μπάτσου στην Κύπρο την αιώνια, τη μακαλιά γη. Μην τους ακούτε, αυτοί καλά την έχουν. Τα νεύρα μας εμάς και δεν αντέχουν. Ελάτε και ρωτήστε μας να δείτε τι τραβάμε. Εμάς που είμαστε δίπλα τους και τους υπηρετάμε. You gobble gotta. Ένα μήλο την ημέρα. Πιστή στον όρκο του Ιπποκράτη. Δεν χαρήκαμε μια νύχτα το κρεβάτι. Τρέξε γιατρέ, ο ασθενής πεθαίνει. Και δίπλα η γυναίκα κρίση να παθαίνει. Ένα μήλο την ημέρα. Το γιατρό δεν κάνει πέρα. Ούτε δύο, ούτε τρία, ούτε δέκα υπουργεία. Και όμως σας ευχόμαστε να έχετε υγεία. Και να κρατιέστε μακριά από τα νοσοκομεία. Ένα με το ένα, με το δύο, με το τρία, hop hop. Θα κάνεις ένα μικρό μηδηματάκι, έτσι, ωραία. Ένα, δύο, τρία, hop hop. Πάμπο, δεν κατάλαβα. Πάμπο, εμένα να ακούς, πάμπο εδώ. Πάμπο, μην αρχίζεις το παιχνίδι πάλι. Με το ένα, με το δύο, με το τρία κάνεις ένα μικρό μηδηματάκι. Έλα, πάμε. Πάμπο, ένα, δύο, τρία, hop hop hop. Πάμπο, πάμπο. Δεν θα τα πάμε καθόλου καλά. Αν δεν πηδήξεις, δεν έχει άλλον τυρί σου, το λέω εγώ. Πάμε. Πάμε ξανά. Ένα, δύο, τρία. Πάμπο. Θα ετοιμαστείς για την επίδειξη που θα κάνουμε στους συναδέλφους, ναι ή όχι. Αν δεν πηδήξεις, θα το φάω όλον το τυρί σου, το λέω. Δεν το πιστεύεις. Ωραία. Δεν το πιστεύεις, ωραία. Τρώτα. Κόρα, κόρα. Θα σου δώσω ακόμη ένα κομμάτι. Αλλά θα πηδήξεις, εντάξει. Μίμη! Έλα. Μίμη, τι συμβαίνει? Ναι, τίποτα. Τρως? Εγώ. Τι είναι αυτό? Α, αυτό. Τυρί. Είναι του Πάμπου. Πιανού? Του Πάμπου. Ποιος είναι αυτός? Ο Πάμπος. Α, ο Πάμπος είναι ένας φίλος από το στρατό. Και πέρασε τυχαία να με δει και ξέχασε τον τυρί του εδώ πάνω στο γραφείο. Ναι. Άντε αγάπη μου, σιωπή, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να σε κρατώ συνέχεια. Σιωπή, ένα λεπτό να απαντήσω, δεν δουλεύω. Άντε αγάπη μου, και να μας θέλασες. Ναι. Πολυκλινική! Όχι, βρε φωτοπικός σταθμός εδώ, η μητρική στοργή! Ναι, παρακαλώ, τίποτε. Τι λες, Μαρία? Τι λέω, κυρία Λένα? Βρε φωτοπικός σταθμός! Α, για αστείο που το είπα τούτο. Για αστείο! Δεν φτάνει που σε έχουμε εδώ και σε πληρώνουμε για να προσέξεις το παιδί σου. Μας ρίχνεις και πελάτες. Να πάρεις τώρα τα πράγματά σου και να φύγεις αμέσως. Ακαρδί! Εύσπλαχνί! Δεν σε συγκινεί τίποτε πιο! Εάν της λάλες εύκαρδι άσπλαχνί, εμπόρεν να συγκινηθεί, ρε Μαρία. Πάμπο! Πάμπο! Ας τα κόλπα φανερώθου! Πάμπο! Πάμπο! Μη μου κάνεις εμένα να ξυπνάδες, εντάξει. Πάμπο, να
Αμπουλή, πρέπει να συνεχίσουμε το training σου. Αμπο, Αμπουλή, Αμπο, Πάμπο. Αν είναι για το τυρί που το κάνεις τούτο, έπρεπε να το φάω διότι έμπηκε η Έλενα. Μίμη, τέλειωνε, περιμένουμε σε. Αμπο, Πάμπο, μέχρι να επιστρέψω, θα είσαι μέσα στο κλουβί, εντάξει. Πρέπει να πάω και να γυρίσω, σε παρακαλώ, Πάμπο. Αμπούλη. Ο Μιχάλης που είναι? Ο Μιχάλης λείπει, Έλενα μου. Τι μας θέλεις πάλι? Λοιπόν, κύριε, σας κάλεσα εδώ γιατί έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Εν το χτένι που φτάσε στον κόμπο, ρε Έλενα. Σε παρακαλώ, κύριε Πασπάτη. Αντί να πάρεις το παιδί σου σε κανένα βρεφοκομικό σταθμό, μιλάς κιόλας. Μα τι σου έκαμε το μωρό, κυρία Έλενα? Τι λες, ρε Έλενα? Τριών μηνών μωρό να το πάρω στο σταθμό? Εξάλλου, εσυνήθισε την κλινική. Ναι, ακόμα λίγο θα κάνει και εγχειρήσεις. Έλενα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Εγώ σε παρακαλώ, κύριε Πασπάτη. Δεν φτάνει να σκουπάσεις εδώ τον παππού σου, τη μαμά σου, τη γυναίκα σου, να σκουπάσεις τώρα και το μωρό σου. Μα εμπαστηράξεις σου που κάθεται, κυρία Έλενα. Μιμή. Τι να πω, ρε Έλενα. Είναι η Μαρία που το είπε, έτσι εγώ. Μιμή, κάθεσαι εκεί και δεν μιλάς, πες κάτι. Τι να πω, ρε Έλενα. Να της πεις ότι αν δεν φύγει το μωρό, θα φύγουμε εμείς από την κλινική. Αν δεν φύγει το μωρό... Αμάν! Έμεινε η πόρτα ανοιχτή! Μίμη! Τι ψάχνεις, κύριε Μίμη? Τίποτε, τίποτε. Τι τίποτε, αρέσκει σου να σύρκεις που καθούς καναπέδες? Α, κατάλαβα. Έχωσες κανένα φαϊντζέ γρεύκιστο? Σιωπή, Μαρία, σιωπή. Λοιπόν, είχαμε και εμείς που είμαστε μικροί ένα σκύλο που άμα γέρασε, έχωνε τα κόκκαλα μέσα στον κήπο και ύστερα εξήχανε που τα έβαλε. Κι όλη μέρα έσκαφκε λούκκους να τα αύρει. Κι η γιαγιά μου ελάλεν του, άρε Μούργο, ρε Μούργο, άρκεψες να χάνεις κι εσύ σαν και μένα. Εσύ τι έχωσες, κύριε Μίμη? Αφήσ' με κι εσύ, ρε Μαρία. Αμπό! Πάμπο! 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 Γυρεύκει Πάμπο που κάνει στους καναπέδες, κύριε, λέει σου. Μίμη! Γυρεύκει τον Πάμπο. Ποιον Πάμπο? Ξέρω εγώ ποιον Πάμπο. Τι! Έκρυψες το μωρό εδώ από κάτω. Δεν σου είπα να φύγεις, να το αφήσεις. Μα πού να το πάρω, κυρία Έλενα? Έλα να το δεις το καημένο νου, η αγάπη μου, Μέγκλε. Μην προσπαθείς, Μαρία. Ελέτα, καλές μου, που θα το σκοτώσω. Πάμπο, Πάμπο, είσαι εδώ. Πάμπο, Πάμπο, είσαι εδώ. Φάτσα του, μητέρα, φάτσα του! Μα πούντονται να του φατσίζω! Είναι εκεί, εκεί, κυρία Ανδρονίκη! Τώρα να φανίτσι με καλή γιατρό του. Μην τολμήσεις να φατσίζεις τον Πάμπο, κυρία Ανδρονίκη, γιατί κατήσεις! Συγγνώμη, ποντικό ψάχνει, Πάμπο! Μα τι λες, Μίμη μου, τρελάθηκες! Για ποιο Πάμπο μιλάς? Πλατίζω μια χαρά, τι μου την έπιασες! Μίμη, είσαι τρελός! Ε, τι έπαθατε εσύ αυτό τη σιρλέτητα μέσα, αλλά... Παππού, έχει ποντικό! Ποντικό! Ναι, μια ποντικά τσαντόση μεγάλη! Είχε βοηθήκεται την ποντικό! Πόντος, πόντος να τον πιάσω από τον νόμο να φατσίσω, χαμέ! Τι άγριάδες είναι αυτές, κύριε Χαμπή, άμπου να το φατσίσει, χαμέ! Ή καλά, φακούδω και βάζω τον τίμωνα με. Με τολμήσεις να του τζήσεις, κύριε Χαμπή.
Γιατί, εγκουμπάρος σου. Ενδικός μου. Ενδικός σου, ενδικός. Μίμη, τι λες. Είναι χάμστερ, Έλενα. Χάμστερ, δεν μου το δω. Α, εκουβάλισες μου τον ποντικό δα μέσα. Να φάει και το μωρό, Ανδρέα. Το μωρό θα φύγει από εδώ μέσα. Εν εσείς που να φύγετε, ποντικάριδες. Συγγνώμη, λόγω δεν κατάλαβες. Να μπορεί να καταλάβεις, Αϊλούγκα, το επέλανε τέλεια. Θα πιάσεις γλύωρα τον ποντικό και θα το φαραγγίσεις που τα μέσα. Πού να τον έβρω. Ωρα τώρα και μια τον έβρω, για να πω να φέρω τη τσάκρα. Κύριε Χαμπή! Κύριε Χαμπή! Με κύριε Χαμπή με τίποτε. Τσάκρα μου ποντινιώνες. Κύριε... Ναι, θεία, ναι. Έβαλα τα ούλα μες στη τσέντα. Ναι, και ρουχούθκια, και πανάκια, και γάλα. Ναι, να έρθει ο Ανδρέας, θέλω να σου το φέρει. Ευχαριστώ πολύ, θεία μου. Μα ξέρω κι εγώ που ευρεθήκα. Μα κάτι ποντίτσες τόσες. Τόσες, ναι. Τώρα με το μάθει και ο κόσμος. Άντε, για ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Ανδρέα! Μα ωραία, ωραία. Κάτε εδώ, κόρη μου, πως υπάρχει, που βοηθήκες τον ποντικό. Άντε, παππού, με μου το ζηναβέρνεις, με μου το ζηναβέρνεις. Ωραία, τώρα και να μου κανονίσαι γιατί. Παππού, τι έκαμε τσάμε, να τον λάωσε και να φκεί πάνω μου. Να φκεί πάνω δηλαδή. Εμβάς την τσάκρα που να φκεί, κόρη μου ξαπάνω σου. Κάτε ρε, μάνα μου, κατέβα, μείνεις εκεί πάνω. Ανδρέα μου, φοβούμαι, πιάσ' με πάνω σου και παρμό στο γραφείο σου. Για εσένα να πιάσω για το μωρό, ρε, θεία. Το μωρό μου, πού να δε πάρετε το μωρό. Στη θεία μου την Αντρούλα, παππού. Και γιατί να δε πάρετε στη θεία σου την Αντρούλα. Να το αφήσουμε μες στους ποντικούς, ρε, παππού. Αφήστε το, κόρη μου, το μωρό. Να δει το ποντικό μας στη τσάκρα, να μάθει ρε, να παίξει λίγο μαζί του. Έτσι εγκάτω, ρε παππού. Άντε, Ανδρέα, τελειώνε, πιάσμε. Πιάσ' το μωρό, παππού. Άντε, να δω, αφήστε το γέ μου το μωρό. Άντε, παππού, τελειώνε. Τελειώνε, παππού. Άντε, πάμε. Πάμπο. Πάμπο. Πάμπο, τώρα και να σου τον κανονίσω τον Πάμπο, να πεταχτώ, να φέρω και λείψα εκεί. Εφάμε το! Ωραία, δαμή! Όχι να μου λαλίσε με και την άδεια. Την άδεια είναι μέσα στο φάκελο μου την έπιαξε. Τι λαλείς ρε κύριε που μου κρατάς μια νεκροφόρα και γυρίζεις μες στις στράτες. Νεκροφόρα, ένιασε, ένιασε, θα την πληρώσεις την νεκροφόρα. Τι έπατε ρε παπ. Αντρικό μου, αντρικό μου, όλα μες στο χειρουργείο και μου το σκότωσε με τούτη. Ήρθε ρε φορτσιστήρε τσέο και μου τη μες στα πλευρά. Έκανε που μου έκοψες το δρόμο και πάρω λίγο να με σκοτώσεις. Έκοψα τη στο δρόμο, λε. Ένα ποιος διάδειαν το γενέκο ρε να κάνουν τα αυτοκίνητα και κάνουν μες στις στράτες όλα. Συγγνώμη, να κάνω έναν τηλεφώνημα στην αστυνομία διότι θα με φουτουνιάσει ο γέρος. Γέρο, είμαι μου γέρο ρε. Κράτα με, θα την εισφάξω σαν την όρνη θα ρε. Μα ποιο δεν μπορεί να εισφάξεις ρε, αόματε που θέλεις να μου οδηγήσεις κιόλας. Σε παρακαλώ, Δεσποινής, πώς μίλας έτσι. Δεν πρέπει να σου σκίτσες έναν έτσι άξιπα από το Άιτ. Κοίτα να δω αν θέλεσαι να του μιλάς ρε κύριε. Αστυνομία. Θέλω να πιάσω την αστυνομία. Τι κάνουν τούτοι και δεν μιλούν, δεν απαντούν το τηλέφωνο. Συγγνώμη, Δεσποινής. Καλύτερα να με έφερετε αστυνομία, να τα κανονίσουμε μεταξύ μας. Όχι, έπαθα τη μια φορά. Έτσι μπορεί και με έναν άλλο και μου με έφερες αστυνομία, να τα κανονίσουμε μόνοι μας. Έτσι μπορεί και με έναν άλλο, ρε μα είμαι βελός, αγιο βελός, αγαπή. Έτσι μπορεί με έναν άλλο, να δούμε πώς έτσι μπορεί, να δούμε πώς είσαι, χωρίς, θα κάνω. Καταλάβετε, καταλάβεις. Δίνουν την άδεια το γενικό, κάνουν το αυτοκίνητο και πιάνουν μέσα στη στράτα όποιον πάρει ο χάρος. Πέτε του να σιωπήσει, διότι είμαι ως δαμέα. Να σιωπήσω, να... Σιγά ρε Ιούγκα. Άρη Αντρίκο, άρη Αντρίκο. Τόση ιατρή μου ήταν μέσα, έβγες την βουρκάρα, δεν έχω βάλει τον επίδεσμο. Παππού, κάτσι ένα τόπο, άντε να το. Αντρίκο μου, αν πάτε θέλω ράψη μαγιέ μου. Ναι, τώρα, ναι, αστυνομία εκεί. Ναι, παρακαλώ να έρθετε να συλλάβετε ένα δημόσιο κίνδυνο. Ναι, στην πολυκλινική. Άβατον. Α, ναι, ήρθε και χτύπησε μου. Άκουρε. Εντρικό μου, πιάνε μου τον λιόντιο τώρα. Πιάνε μου τον λιόντιο. Ποιο λιόντιο, ρε, παππού. Ο υπουργός συγκοινωνιών, ρε.
Καρκάλι νόμον τώρα να πιάσουν τις άδειες των γυναικών ούλοι. Ούλοι ρε. Νόμον να βγάλει να πιάσουν τις άδειες των γέρων, όχι των γυναικών. Άλε γέρο ρε, τώρα να σηκώνω. Ωνα. Αμάνα μου. Αμάνα μου. Αμάνα μου ζαλίζουμε ρε, άντρικο μου. Ζαλίζουμε. Παππούς, κάτσι ένε το όπο μην εκνευρίσει η λόγκα. Άρε γενέχει ρε γενέχει. Έπρεπε να με κόψετε νεότερον και σας ζαχασούλες. Ναι μπρος. Ναι. Αστυνομιακή. Ναι. Θέλω να σας καταγγείλω μία εξαφάνιση. Ναι, χάθηκε ο Πάμπος. Είναι χάμστερ. Τι? Όχι, όχι Πάμπος χάμστερ. Όχι, είναι χάμστερ. Ορίστε. Όχι, δεν είναι τουρίστας, όχι. Ο Πάμπος είναι χάμστερ. Πώς το λέμε, pet. Κλείσε μου το. Αμάνα, αμάνα. Άρε, Αντρίκο μου, έφαμε λάχανο, ρε. Αν όπως έμαθα μου και το σούζεται πώς τώρα λες του... Διάσηση. Διάσηση, ρε. Είναι τίποτε, ρε παππού, έμπου το σοκ. Ο Θε. Έμπου φοήθηκες. Φοήθηκα. Άρα μου, το χάρο ντύψερο να μην το ξαφοήθηκα. Άρα, γεια μου, τα... Ρε, μα ξέρεις τι πάω να πει να τη θωρεί να έρχεται κουρτσούνι πάνω σου, ρε. Ας το... Ενά βρούμε πόρτα του Μόριστο να το αλλάξουμε. Εβουλώθηκε. Βουλώθηκε. Ρε ήρθε τζίρο με η πόρτα γε μου. Εσά μ' έρευκαινες που το αλτ. Όχι να μου λαλείς εμέναν αλτ και αλτ. Ποιού να το λαλώ. Να το πει. Τώρα να έρθει η αστυνομία και θα τους πεις τι έκαμες. Παπά. Τι είπαθες παπά. Αντρονίδη μου, Αντρονίδη μου. Ας δίνει να μείνεις ορφανή, μωρή μου. Αντρέα, τι έπαθε, τι έπαθες. Τι έπαθα, κόρη μου. Ετούν πάνε με τούτη, αμέ. Ετούν. Πόσες φορές δεν σου πω να με πιάνεις το αυτοκίνητο, γιατί δεν ακούεις. Άντε πάλι, κόρη μου, έχει 50 χρόνια που διευθύνω αυτοκίνητο, ρε, αντρικοπέτη, ρε, κουμπάρο, και δεν έχω ένα λαπόρτο και να μου λαλεί τώρα. Άντε, έλα να δω έναν πόση ζούχο. Τίποτε, μάμα, έκταρε λίγο την κεφαλή του. Έκταρα την λαλή, ρε, αν όμως βάρτε μες στον αξονικό, ρε, γυρίστε με να δω, να τσεκάρετε με. Ασφάλεια, ναι, παππού. Ούτε εγώ αισθάνομαι καλά. Πρέπει να με εξετάσετε για εμένα. Ζαλίζουμε. Εντζαλίστε, και άκουτε τα σφάνια και εντζαλίστηκες. Έλα ρε, γιατρέ. Έλα μου, εξέτας την τούτη και ζαλίζεται λάλη. Εγώ είμαι ψυχίατρος, κύριε Χαμπή. Πρέπει να τη δει άλλος συνάδελφος. Όχι, εσύ είσαι ό,τι πρέπει. Να μου ζουν, το ψυχίατρο, για μου θέλει. Όχι, ο κύριος Μιχάλης λείπει σε συνέδριο. Ναι, το όνομα σας? Μάλιστα. Θα το σημειώσω, μην έχετε καμία έννοια. Ναι, γεια σας. Φκάτε εσύ είπα στον πάγκο να δούμε αν θα σημειωνείς ονόματα. Γεια σας. Έτω! Μαμά μου, ευκαρμέξω! Κύριε Λέισον, να δούμε πέψαση. Έλα ρε γκουλ, Πάμπος ρε. Ρε μα πούμε πέψες να έρθω. Πάμπο! Αν δεν έρθεις στο μήνυ σου θα πιαστείς σε κάποια τσάκρα που έστεισε ο κύριος Χαμπής. Πάμπο! Εγώ μισό λεπτό ρε, μισό λεπτό και κάτι γίνεται δαμε. Νομίζω εστίσα μου την. Να μην μιλήσεις. Αν δεν μιλήσεις, να σου κόψω και ο τρίζεις η ρόμπα τσούτσο να μην ξαναμιλήσεις. Γι' αυτό μίλα. Θα επέλανες κύριε, τι συμπεριφορά είναι αυτή. Αδεφάτσα που μου θέλει και καλή συμπεριφορά. Είσαι ο... Τι είμαι. Εσού να μου πεις τι είσαι, βιαστής ή σωματέμπορας. Αν τι λάλλεις κύριε, είμαι ψυχίατρος εγώ. Το όνομα σου λίωρα. Γεώργιος Σόφτανος.
άλλος σοφτάνος. Υπάρχει κι άλλος σοφτάνος. Ποιος είναι. Όχι να μου πες πελόν εμένα. Να λέτε τι σε κάμες. Ακίνητη. Συλλαμβάνεστε. Είμαι, ήρθε και να κεμβάνομαι και να αποφταίω. Ποιος να μου πει τι μαϊρεύκεται εδώ μέσα. Έχουμε κουτσά με λάχανα, αν θέλεις εσύ και τσαρτέλες. Με περιμένεις σε μένα. Τούτο. Είναι πονή. Σάγρα. Άρε παππού, τι έκανε ρε παππού. Ξυλά τα χέρια. Πού ξέρετε πως ήταν να έρθω και στήσετε μου τσάκα. Όχι, για τον Πάμπο, γεννή. Εγώ είμαι ο Πάμπος. Γυρίστε. Γυρίστε και κολλάει μας στον τοίχο. Μισό να σας εξηγήσω. Γυρίστε τώρα, είπα. Σταμάτα. Ξέρετε καλά τον Πάμπο. Αν δεν ξέρετε να ρωτήσετε να μάθετε. Μπαίνω εδώ μέσα να τσιριλάει μια. Είστε να τσιριλάει μια. Άτε να δω. Ο άλλος φωνάζει. Σταμάτα. Να πιαστείς στη τσάκρα, Μπάμπο. 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 Πρόσεχε τη τσάκρα, Μπάμπο. Πού με ξέρεις. Α, είσαι αστυνομικός. Ήρθετε. Ναι, ήρθαμε. Ρέξε πολύ. Μιένε στα δούμε σαν. Είναι σου που εφώναζες. Να πιαστείς στη τσάκρα, Μπάμπο. Μάλιστα. Ελάχας σου. Ο Πάμπος εμπιάνεται εύκολα στις τσάκρες. Μακάρι, μα ξέρετε τον. Αεβάτσα, αν μπορεί να περιπέξει κιόλας. Ψηλά τα σάκρα! Εγώ δεν θα είναι κουτάλιες μου. Συνομή! Κύριε, εμπαρεξήγηση. Ναι. Μα πήρετε με για τίποτε κανέναν αστυνομικού είναι της τροχέας. Έλα σας. Εγώ είμαι ο Πάμπος με το όνομα που με τραβούν αγαθάρματα. Α, είσαι κι εσύ Πάμπος. Ναι, γιατί ποιος άλλος είναι. Το ποντικάκι μου. Με περιπέσεις. Με περιπέσεις. Γνώρισα κι άλλους σαν εσέναν πριν με μεταθέσουν στην τροχέα. Και ξέρετε τι έκανα πριν. Ανάκρινα καθάρματα. Και ξέρετε γιατί με μεταθέσαν. Έκανα παράπονο πως τους έδερνα. Ενώ ο άνθρωπος έντσι. Σιωμή! Άμα μιλάω πάμπος δεν το διακόπτει κανένας. Ξέρετε πόσους παρανόμους έκαμα εγώ και μιλήσαν. Λοιπόν, να μιλήσετε με το καλό, ή άλλως να σας κάμω να μιλήσετε με το ζόλ. Κύριε Πάμπο, να κατεβάσω τα σέρκα μου γιατί έχω ζητώ να φιένα μου και θα σου τα πω γούλα. Λάλη. Κύριε Πάμπο, συγγνώμη, να τα κατεβάσω και εγώ. Συγγνώμη, ψηλά σέρκα. Λάλη, κυρία. Λοιπόν, τούτος ο ξεροκέφαλος που ποδά. Έφερε μας έναν ποντικό δαμέσα και έφκαλε τον Πάμπο. 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 Έφκαλε τον ποντικό του Πάμπο. Πάμπο. Και πόθεν ως τα πόθεν έφκαλε τον ποντικό του Πάμπο. Το δαχαμέτια ρώτα, τον ξέρω γιο. Να σας εξηγήσω, κύριε Πάμπο. Το όνομα Πάμπος με συγκινεί ιδιαιτέρως. Ξέρετε, περιέχει έναν πράγμα. Είναι τα πράγμα. Να σας το θέσω διαφορετικώς. Εσάς σας αρέσει το Πάμπος. Αρέσκει μου, καλό, μ' αρέσκει. Και εμένα. Αρέσκει σου. Και βγάλες τον ποντικό σου Πάμπο. Μάλιστα. Ακού να δεις. Ακού. Αν νομίζεις ότι να κάνεις τον αστυνομικό των Πάμπων περιπέξιμων, αγελάσα σου. Ο αστυνομικός ο Πάμπος έπερασε που ατσάλι, ρε. Έπερασε που σφαίρες, ρε, που φωτιές, ρε. Ξέρετε, ρε, πως παράνομους σε σύλλαβα, ιό. Ποντικούς. Κύριος Μίμης. Κύριος Μίμης, η Λούγκα βρήκε Πάμπο. Οπα. Βρήκε Πάμπο. Έχει κι άλλο να πει, είναι υπόθεση. Καλό γελάς του Πάμπου. Η Λούγκα γελάς του Πάμπου μέσα στη γωνία βρήκε, τσίλησε και έπιασε. Ποντικός, άρχισε το ζαμέ, άρχισε το ζαμέ, έλα, παίξ' το, έλα. Έπιασε ο αστυνομικός τον ποντικό. Όχι, ποντικός έπιασε αστυνομικό. Ένα μήνο.
Ζήσαμε να βγούμε στον αέρα. Πήγα τα καλύτερα μας χρόνια να σπουδάσουμε, να γίνουμε γιατροί. Και μας έχουνε του πλότσου και του μπάτσου στην Κύπρο την αιώνια, τη μακαρία γη. Μην τους ακούτε, αυτοί καλά την έχουν. Τα νεύρα μας εμάς και δεν αντέχουν. Ελάτε και ρωτήστε μας να δείτε τι τραβάμε. Εμάς που είμαστε δίπλα τους και τους υπηρετάμε. Η γκόμπλ γκόρα.